Τώρα θα μάθουμε δηλαδή τι είναι το παραδοσιακό quilting, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αργότερα και υπάρχει και εξέλιξη του που το κάνουμε με διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Ωραία. Και θα ράβουμε όλα λωρίδες μαζί. Αχα, παίρνουμε δηλαδή λωρίδες και θα έχουμε αυτό. Α, τι ωραίο. Αυτό είναι piecing, γιατί βάλουμε όλα κομμάτια μαζί πρώτο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το patchwork, το piecing τεχνική. Γιατί αν το έβλεπε κανένας και δεν ήξερε ότι πρόκειται για αυτή την τεχνική, θα νόμιζε ότι είναι ένα έτοιμο ύφασμα, ένα τόπι που το βρήκε κάποιος έτσι ακριβώς με αυτό το μοτίβο σε ένα μαγαζί με υφάσματα. Σωστή. Και είναι διαφορετικό σχέδιο μπορούμε να φτιάχνουμε. Ναι. Και μετά βάλουμε το piecing, ναι, βάλουμε βάτα και από κάτω υφάσματα μαζί. Α, για να ενωθούνε. Ναι, και ανράβουμε με τα χέρια. Πρέπει να κάνουμε τρύπωμα όταν θα κρατάει όλα τα στρώματα μαζί. Φαντάζομαι ότι οι χρυσοχέρες θα ξέρουν αυτά που παρακολουθούν. Σωστή. Και μετά θα αρχίζουμε με το quilting τεχνική. Το quilting τεχνική είναι όταν... Can I stand? Ναι, μπορείτε. Όταν... μισό λεπτό. Α, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, για δείξτε μας, για μπας και μαθαίνουμε τώρα, ναι. Θα ράβουμε, ναι, όλα στρώματα μαζί με τα χέρια ή με ραπτομηχανή. Και είναι δύο τεχνικοί με ραπτομηχανή. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ μικρό. Δεν είναι ράψιμο. Αλλά... Οδηγεί βελόνα με το δακτυλίθρα, όχι σαν ράψιμο. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό τεχνική. Είναι δηλαδή σαν να βάζεις, σαν να αφήνεις το αποτύπωμα, όπως όταν θέλουμε να κοντίνουμε μια φούστα που περνάμε λίγο την κλωστή για να μπορέσουμε να ξέρουμε μετά που θα την κοντίνουμε. Το Κατερίνα, το βοήθεια. Μισό λεπτό, γιατί κάνουμε και μετάφραση εδώ. Όχι, δεν είναι. Α. Δεν είναι. Διαφορετικό. Είναι ράψιμο. Τρύπωμα είναι ράψιμο. Α, τρύπωμα. Αυτό εννοούσα τόση ώρα με αυτό που περιέγραψα. Ναι. Κατερίνα. Και το quilting. Το quilting είναι το rocking τεχνική. Rocking stitch. Rocking δηλαδή? Like a rocking chair. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ναι. Και οδηγεί βελόνα με δακτυλίθρα. Δεν ράβουμε σαν αυτό. Βάλουμε δακτυλίθρα. Και δακτυλίθρα οδηγεί βελόνα. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό από το ράψιμο. Ωραία. Και όταν ράβουμε όλα μαζί, mm-hmm, θα κόβουμε όλα έξω, το βάτε και το από κάτω υφάσματα. Ναι. Και θα βάλουμε όλα μαζί σαν το μαξιλάρια. Αυτό είναι το απλό project για το αρχάριο. Λοιπόν, τώρα είδαμε πως μια αρχάρια μαθαίνει το quilting. Εσάς, πού σας βρίσκουμε οργανωμένες για να έρθουμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα? Στην μαθήματα στην Θεσσαλονίκη, mm-hmm, είναι μαγαζί μου, το Quilt Bar, στο είναι στο κέντρο, το Κωστή Bar. Παλαμά 15. Κωστή Παλαμά 15, ωραία. Σωστή. Και επίσης, αν θέλεις να μαθαίνεις με ραπτομηχανή. Α, μαθαίνουμε και ένα ράβμα. Ναι, είναι Αλέξανδρος Καλυβίτης από το Πείραμα. Από το Πείραμα Πολυχώρο, ναι, μάλιστα, πείραμα, το οποίο είναι, ναι, στην Ολύμπου. Εκεί. Και έχουμε δύο διαφορετικό τεχνική. Να σας πω ότι το Quilt Bar της Χριστίνα Πάπας είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση στην ουσία. Ναι. Δεν πηγαίνουν πουθενά τα έσοδα. Ό,τι και αν πληρώσετε κατά καιρούς για τα μαθήματα, αν πληρώσετε, θα πάει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή σε φιλανθρωπικές ενέργειες, εν πάση περιπτώσει. Όλα πάθος μου είναι από ο Θεό. Είναι στο καρδιά μου, από ο Θεό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι. Και είμαστε φιλότιμο. Αυτό. Το μάθατε το φιλότιμο. Έτσι, τώρα ξέρετε τι σημαίνει φιλότιμο στην Ελλάδα. Γιατί λένε ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι πάει να πει φιλότιμο. Πέρσι και προπέρσι φτιάχνουμε, ομάδα μου και εγώ, περίπου 100 quilts για ορφανοτροφείο, για γεροκομείο. Ορίστε. Από γυναίκες που έμπριαν πρώτον με το Α21 πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά κάνουμε. Μάλιστα, δείξτε μας και μερικά ακόμα, μια και τα έχετε μπροστά σας. Κατερίνα, είσαι χρόνια quilter. Δύο. Είναι δύο χρόνια, είναι πολλά. Είναι βετεράνος δηλαδή, γιατί εδώ είναι καινούργιο το quilting, έτσι το καταλαβαίνετε. Εγώ 25. Εσείς είστε 25, εσείς πάτε για παράσημο Ανδρίας, δεν το συζητάμε. 25 χρόνια, ε. Πού πρώτο ξεκινήσατε να κάνετε quilting?
Where did you start loving people? Ήμουν νέα. Ακόμα είστε νέα. Ναι. Πού το κάνατε? Είναι το θέμα μας. Είμαι 60, είναι πολύ χρόνια. Δεν φαίνεται. Μόνο από το πόσο καλή είστε στο quilting φαίνεται η ηλικία. Ναι, ναι. Στο quilting, στο ιστορία στην quilting είναι, δεν ήταν μόνο για κρεβάτι. Ναι. Στο χρόνο η quilting γίνεται φωνή για γυναίκες. Είχα μήνυμα. Καταμαρτυρούσαν την ιστορία τους. Οι παλιές ηθαγενείς ή οι παλιές Ευρωπαίες που... Οι άπικοι που πήγαν και απήκεσαν στην Αμερική, εν πάση περιπτώσει, όταν φτάσαν εκεί και δεν βρήκαν τίποτα. Γιατί υπήρχαν μόνο ηθαγενείς ή Ινδιάνοι. Καταλάβουν ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να κάνουν τα γαστεντόνια τους, τα παπλώματά τους, τα μαξιλάρια τους και έτσι σιγά σιγά από τα διάφορα φθαρμένα κομμάτια, υφάσματα, από τα δικά τους τα πράγματα που φέρανε μαζί τους, αρχίσαν να κάνουν καινούργια κομμάτια από ύφασμα. Αυτό είναι το quilt με λίγα λόγια. Και αργότερα πάνω στα quilting μπορούσες να δεις την ιστορία μιας οικογένειας, την ιστορία μιας γενιάς ολόκληρης. Για δείξτε μας κάτι τέτοιο. Αυτό είναι δείγμα. Αυτό είναι δείγμα. Αυτό σχέδιο είναι το art quilt. Μάλιστα. Είναι με appliqué. Ναι. Και αυτό είναι σχέδιο από γυναίκα που εμπορεί ανθρώπων. Ήταν η ιστορία της. Ήταν το θύμα ναι. εμπορίας. Μάλιστα. Βεβαίως μπορείτε να μην δείξω. Μια και βρίσκεστε στο στούντιο. Το art quilt είναι ένα άλλο κομμάτι του quilt που στην ουσία μαζί με την τεχνική του απλικέ δείχνει μια ιστορία, περνάει ένα μήνυμα. Αυτό το έχει φτιάξει μια γυναίκα η οποία ήταν θύμα, είχε πέσει θύμα τράφικινγκ και λέει όλη της την ιστορία, την ιστορία της ζωής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε πράγμα κουβαλάει την ιστορία του και την ενέργειά του και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Αυτό είναι το modern τεχνική στο quilting. Και πάλι για αυτά που τράβηξε, ευχάριστο φαίνεται και χαρούμενο, βγάζει μια ευχάριστη αίσθηση. Μετάφραση είπαμε, έτσι. Yeah. Να τα λέμε αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες όταν έχεις δίγλωση στο στούντιο. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα έχουμε τα στοιχεία σας, θα μας ξανάρθετε. Ελπίζω να πήρανε μία πρώτη γεύση και να έχουμε πολλές quilters και πολλούς, γιατί όχι. Αν δεν ασχολούνται με το quilting. Στην Χαντ έχουμε κοινωνία κάθε μήνα, το πρώτο τρίτη. Ναι. Και έχουμε quilters μαζί και φτιάχνουμε καινούριο quilt κάθε μήνα. Ναι. Και οι quilters μπορούν μετά το χάριος μαθήματα μπορούν να μαθαίνουν καινούριο σχέδιο κάθε μήνα. Θαυμάσια. Ωραία. Θα θέλαμε παρόλα αυτά πριν φύγουμε. Ναι. Δύο πραγματάκια τα οποία έχουν ξεφύγει, θα ζητήσω από την Κριστίν να σας πει. Τι ακριβώς είναι αυτό το, εκτός από το ότι δωρίζουμε τα quilt σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, τα ελάχιστα χρήματα τα οποία μαζεύουμε από δωρεές, τις οποίες ευχαρίστως θα δεχόμαστε, που πηγαίνουν. Could you please explain where do the money, any money... Όλα δωρεά έχουμε, είναι για πρόγραμμα να βοηθάνε women in Greece. I'm going to have you translate now. Τις γυναίκες στην Ελλάδα. Yes, because this is a bad circumstance right now. And quilting is an industry. In America, it's a multi-billion dollar industry. Κατερίνα, γρήγορα. Λοιπόν, η μετάφραση λέει στα γρήγορα ότι στην Αμερική πρόκειται για μία, το quilting είναι μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ ωραία. We can have this industry here. Αυτήν τη βιομηχανία θέλησε η Κριστίνη να φέρει και στην Ελλάδα. Μακάρι να τα καταφέρει. Για να βοηθήσει την ελληνική αγορά. Που βλέπετε πάσχει τώρα με τις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. When I came to Greece 8 years ago, there was no quilting. There were no products for us to use. Δεν υπήρχαν προϊόντα για να... Δεν υπήρχε τίποτα. So I began going to local businesses and... Πήγαινε σε τοπικές επιχειρήσεις. And I tried to get them to make the products for us. Πείθοντας τους ανθρώπους να φτιάξει αυτά τα προϊόντα που χρειάζονται οι γυναίκες. So now, εδώ. 8 years later, we have what we need, except for one μετά, thing. 8 χρόνια μετά, έχουμε τα πάντα που φτιάχνονται εδώ, εκτός από ένα πράγμα. Τι είναι αυτό? Η fabric. Το υφάσματα. This is a different product. Στην υφάσματα για quilting δεν είναι ίδιο για στο υφάσματα για ρούχα. Αν θέλετε ξεχωριστά, διαφορετικά υφάσματα, μάλιστα. Είναι 100% βαμβάκι, αλλά η πυκνότητα είναι τέτοια ώστε να είναι ειδικά για το quilting. Σαν παπλωματάκι είναι η αίσθησή του, σαν ελαφρύ παπλωματάκι. Είναι λίγο πιο αραιά να μπορεί να περνάει η βελόνα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Και τώρα δουλεύω με εργαστάσιο στην Θέρμη. Θα βοηθάνε μας να έχουμε το πρώτο υφάσματα για quilting ποιότητα στην Ελλάδα. Έχουμε τα καλύτερα βαμβάκια.
στον κόσμο mm-hmm. και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε και υφάσματα για quilting. Ωραιότατα! Ανοίξαμε ένα εργοστάσιο που είχε κλείσει στη Θέρμη και αυτή τη στιγμή είναι στην παραγωγή υφάσματα δικά μας. Δεν κλείνουν μόνο επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπου... ανοίγουν κιόλας. This is what we use the money for. Ο σκοπός είναι να πάνε και σε εξαγωγή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.